Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς κατεβάζουμε το VirtualBox και κάνουμε εγκατάσταση τα Windows μέσα στο VirtualBox. Το VirtualBox είναι ένας virtualizator στον οποίο μπορείς μέσα σε ένα λειτουργικό να κάνεις εγκατάσταση ένα άλλο εικονικό λειτουργικό και να δουλεύει όπως δουλεύει το κανονικό λειτουργικό ενός υπολογιστή. Πάμε να κατεβάσουμε το VirtualBox. Το VirtualBox θα το βρείτε στη σελίδα virtualbox.org. Downloads. Οι χρήστες για Windows πατάνε το Windows Host και το κατεβάζουν. Οι χρήστες των Mac πατάνε το OS X Host και το αποθηκεύουν, το κατεβάζουν. Οι χρήστες των Linux, επειδή υπάρχουν διαφορετικά distribution, κατεβάζουν το αντίστοιχο από το distribution που έχουν. Εγώ είμαι σε αυτό, το έχω κατεβάσει, το έχω κάνει εγκατάσταση. Άρα πάμε να δούμε την όλη διαδικασία. Ignore, ωραία. Λοιπόν, New Name Win 10 της Microsoft Windows 10 64-bit, ναι. Next. Μνήμη. Εγώ έχω έναν υπολογιστή ο οποίος έχει 16 GB RAM και είναι 8 core, 8 πυρήνες. Άρα θα του δώσω από τα 16 τα 6 μάλλον τα 4, του δώσω 4 γίγα RAM. Next. Create a virtual hard disk now. Ναι, create Virtual Box, Next. Dynamic Allocate, δηλαδή δεν θα πιάνει από την αρχή το μέγεθος και θα το κλειδώνει, θα έχει εκείνο το μέγεθος, αλλά εάν του έχουμε βάλει μέσα εγκατάσταση 20 γίγα, θα μας δείχνει 20 γίγα. Αν του προσθέσουμε, θα αρχίσει να προστίθεται και να μεγαλώνει μέχρι να φτάσει τα γίγα που του αφιερώσαμε. Next. Windows 10, θα του αφήσω 50 γίγα, δεν χρειάζομαι παραπάνω, εικονικό είναι, create. Και τώρα μας έχει εμφανιστεί αυτό εδώ πέρα που είναι τα Windows 10. Θα πάμε στα settings, να το πειράξουμε λιγάκι. Συνήθως του το βάζω αυτό εδώ πέρα, bidirectional, αν και σπάνια χρησιμοποιείται. Λίγα λόγια, τι είναι System, δεν θέλω floppy, επεξεργαστή. Από τα 8 core που έχω θα του δώσω τα 4. Ωραία. Display. Τέρμα στα 128 MB που λέει. Store. Στο store θα το βάλουμε στο CD που είναι empty. Το ISO, το image που έχουμε κατεβάσει τον Windows 10.
audio, network, στο network δίνουμε προσοχή να το βγάλουμε από NAT και να το βάλουμε bridge, έτσι ώστε να φαίνεται στο δίκτυο σαν ένας άλλος υπολογιστής. Okay. Και το ξεκινάμε. Start. English. Okay. Next. Install now. Reactivate it. Accept. Next. Custom. Δεν κάνουμε upgrade, κάνουμε καινούριο installation. 50 γίγα. Next. Ωραία.
Next. Δεν θέλω να βάλω τους λογαριασμούς της Microsoft εδώ. Θα του βάλω ένα άλλο. Δικό. Κωδικός και ξανά. Γράφουμε κάτι, οτιδήποτε. Και τα Windows έχουν εγκατασταθεί εικονικά μέσα στα Linux. Φυσικά θα κάνουμε και check updates. Εντάξει, έχει ακόμα μερικά update βέβαια, πέρασαν και κάμποσες ώρες. Τώρα, για να δούμε κάτι, αν το κάνουμε maximized, μάλιστα, δεν μας μεγαλώνει όλη την οθόνη. Άρα, για να γίνει αυτό, θα έρθουμε στα devices, guest additions. Φάγγελοι, computer, εδώ είναι το CD. AMD 64. Reboot now, finish.
είχαν γίνει πολλά updates, μου πήρε 5 ώρες περίπου μέχρι να τελειώσει το η εγκατάσταση και να γίνουν και τα update που έπρεπε. Ωραία. Ωραία. Και τώρα έχω μία full οθόνη. Όπως βλέπετε, μπορεί να πάρει ό,τι σχέδιο θέλει η οθόνη. Τώρα έχουμε ένα πλήρες λειτουργικό. Πού αποσκοπεί το VirtualBox. Με το VirtualBox, εάν είμαστε στα Windows, έχουμε Windows λειτουργικό, έχουμε ακούσει πολλές φορές για τα Linux, παράδειγμα. Και θα θέλαμε να δοκιμάσουμε πώς είναι να δουλεύεις πάνω σε Linux. Κατεβάζουμε το VirtualBox, κατεβάζουμε το Ubuntu ή το CentOS, ένα από τα Linux που είναι Java στο ίντερνετ, το κατεβάζουμε στην τελεία ισομορφή του και κάνουμε μία εγκατάσταση όπως εγώ εδώ πέρα. Μπορεί κάποιοι από εσάς να έχουν δει κάποια από τα βιντεάκια, τα προηγούμενα βιντεάκια που έχω ανεβάσει, πώς σηκώνεις έναν σερβερ για να φτιάξεις τη δικιά σου σελίδα και τον δικό σου διακομιστή αλληλογραφίας. Μπορείς να σηκώσεις το σερβερ σου μέσα σε ένα VirtualBox. Υπάρχουν κάποια προγράμματα των Windows που είναι πολύ εξειδικευμένα σε κάποιους τομείς, όπως είναι το Photoshop. Το Photoshop όμως, για να το κάνεις εγκατάσταση σε Linux, πρέπει να έχεις γνώσεις από Linux. Όχι πως δεν γίνεται, όλα γίνονται, απλά πρέπει να έχεις και τις κατάλληλες γνώσεις για να μπορέσεις να το κάνεις. Άρα ο πιο εύκολος τρόπος, εφόσον δεν έχουμε Windows, είναι να κάνουμε εγκατάσταση το VirtualBox, να εγκαταστήσουμε τα Windows μέσα εκεί και να μπορούμε να δουλεύουμε το Photoshop μέσα στο Windows, στο περιβάλλον του. Δηλαδή δεν είναι τόσο δυνατό όσο είναι ο υπολογιστής σου, γιατί αν είδατε, εγώ του έδωσα 4 core από τα 8 που έχει ο υπολογιστής ο δικός μου και του έβαλα 4 GB RAM από τα 16. Εν τω μεταξύ, εάν παρατηρήσατε, έκανα εγκατάσταση το Guest Additions. Αυτό εδώ πέρα βοηθάει την εικονική κάρτα γραφικών. Και όχι μόνο. Γιατί την εικονική? Γιατί είναι ένα virtual box, είναι ένα εικονικό περιβάλλον. Αυτά για το VirtualBox. Ελπίζω να σας βοήθησα.